Λίγες ημέρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ και τη διάταξη που προβλέπει την αποφυλάκηση κρατουμένων με μεγάλα ποσοστά αναπηρίας με τη χρήση βραχιολιού, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την αποφυλάκηση του Σαβαξηρού, ο Μιχάλης της τρομοκρατικής οργάνωσης δηλώνει ότι δεν θα φορέσει βραχιολάκι. Και αυτό γιατί θυμήθηκε έφνης τα θρησκευτικά του πιστεύω. Μάλιστα μνημονεύει την αποκάλυψη, ξεχνώντας ότι συμμετείχε σε 5 δολοφονίες. Δεν προτίθεμαι να δεχτώ η χρήση ηλεκτρονικής επιτήρησης. Ο πρώτος λόγος και κυριότερος λόγος είναι λόγω θρησκευτικών βυθίσεων. Δηλαδή αυτό περιγράφεται ακριβώς την αποκάλυψη ως μέσο χωρίς το οποίο δεν μπορεί κάποιος να μετέχει στην κοινωνική ζωή και τίνει να επιβληθεί με διάφορους τρόπους σε όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Αυτό το ζήτημα, αυτός ο τρόπος επιτήρησης γενικά προσπαθεί να επιβληθεί με κάθε τρόπο στη σύγχρονη κοινωνία. Το ηγετικό στέλεχος στις 17 Νοέμβρη μετράει 13 χρόνια στη φυλακή. Με τη νέα διάταξη νόμου θα μπορούσε να εκτίσει την ποινή του κατοίκων. Κάτι που όμως δηλώνει πως δεν επιθυμεί, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα την αποκάλυψη του Ιωάννη. Η επίκληση της θρησκείας από τον τρομοκράτη προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ντόρας Μπακογιάννη που σχολίασε στο Twitter. Το ου φωνεύσης δεν το είχε μάθει ο άνθρωπος με τις θρησκευτικές ευαισθησίες. Εχμηρό ήταν και το σχόλιο του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη. Ο Σάβας Ξηρός λέει όχι στο βραχιολάκι λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων. Δεν τον εμπόδισαν όμως να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές, να ισχύσουν τα νόμιμα. Η επίμαχη διάταξη που άνοιξε το δρόμο για την κατοίκον κράτηση του τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη είχε ξεσηκώσει θύελλα στη Βουλή, με την αντιπολίτευση να τη χαρακτηρίζει φωτογραφική. Σφοδρά είχαν αντιδράσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον πρέσβη του στην Αθήνα να δηλώνει ότι η αποφυλάκηση του Σάβα Ξηρού θα εκλαμβανόταν ως εχθρική ενέργεια. Ενώ στεναρά στην ψήφισή της είχαν αντιταχθεί οι συγγενείς των θυμάτων των δολοφόνων της 17 Νοέμβρη. Ο συνήγορος του Σάβα Ξηρού, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα, στο Δημήτρη Καμπουράκη και Γιώργο Οικονομέα, υποστήριξε ότι η άρνηση του Πολυσοβίτη να φορέσει βραχιολάκι οφείλεται κυρίως σε ιατρικούς λόγους. Βραχιολάκια, μηχανισμός ειδικός, ο οποίος ως τώρα την περίπτωση του Σάβα Ξηρού έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις στην υγεία του.